σχολείο που από ό,τι φαίνεται έχει αρκετά κρούσματα. Κύριε Ιωσηφίδη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Πόσα κρούσματα έχετε στο Λανίδιο? Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό 19 μαθητές και 3 καθηγητές. 19, εντάξει, δεν είναι και πολλοί. Πόσοι μαθητές? Όχι, δεν είναι. Σε ένα σύνολο 800 μαθητών και 135 καθηγητών. Κανένας δεν είπε ότι η αριθμή αυτή είναι υπερβολική. Εκείνον το οποίο είναι το ανησυχητικό είναι να σταματήσει η αυξητική τάση. Ναι, και συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το κομμάτι, ναι. Και αυτό ήταν και η έννοια της ενημέρωσης των γονέων και των μαθητών για την κατάσταση που υπάρχει στο σχολείο. Διότι... Ένα λεπτό, πόσες επαφές, δηλαδή από αυτά τα κρούσματα, πόσοι είναι επαφές και λείπουν? Συνολικά λείπουν αυτή τη στιγμή σε αυτοπεριορισμό 153 μαθητές. Τώρα ένα λεπτό, έλεξε κάποιος τις επαφές, δηλαδή, γιατί τώρα είμαστε όλοι, περάσαμε όλοι από τα σχολεία και εσείς και εγώ και όλοι. Δήλωσε με και εμένα, κύριε Ιωσηφίδη, να με επαφή, να καθίσω στο σπίτι, μην ταλαιπωρούμε τώρα με τα διαγωνίσματα. Δήλωσε και τον διπλανό να πάει και αυτό στο σπίτι να περάσουμε καλά. Αυτό το ελέγχει κάποιος? Κύριε Νικήρα, στο μέτρο του δυνατού, το σχολείο κάνει τον έλεγχο και να εξηγήσω. Ναι. Οι μαθητές εντός των αιθουσών υπάρχει το πλάνο στο οποίο κάθονται ο καθένας. Άρα ξέρουμε σύμφωνα με το πρωτόκολλο τι θα πρέπει να δηλωθούν εντός της αίθουσας ως στενή επαφή. Αυτό το ελέγχουμε. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε κάτι το οποίο είναι εκτός ελέγχου. Ναι. Είναι οι μαθητές με τους οποίους συναναστρέφονται στο διάλειμμα, αλλά και τους συμμαθητές τους και κάποιους άλλους με τους οποίους συναναστρέφονται σε απογευματινό χρόνο ή, όπου, ή σε άλλη δραστηριότητα την οποία λαμβάνουν μέρος οι μαθητές. Άρα πώς το ελέγχουν αυτό? Αυτό πρακτικά είναι αδύνατο να ελεγχθεί. Είναι αδύνατο να ελεγχθεί εκείνον το οποίο εξασκούμε πίεση. Είναι το εξής. Αν κάποιος μαθητής έρθει στο σχολείο και μου πει, κύριε Ιωσηφίδη, είμαι στενή επαφή κάποιου, εγώ του λέω ότι κοιτάξτε να δεις, μάνα μου, για να μην έχεις πρόβλημα με τις απουσίες σου, θα πρέπει κατά πρώτον να μου στείλεις το τηλέφωνο μου το όνομα και την επιβεβαίωση του θετικού κρούσματος με την οποία εσύ είσαι επαφή, και με την επιστροφή σου στο σχολείο θέλω να μου φέρεις την επιβεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας ότι ετέθηκες σε αυτοπεριορισμό γιατί εκρίθηκες ως στενή επαφή. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζομαι σε αρκετά μεγάλο βαθμό κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν. Πρέπει να καταλάβουν ότι είναι εις βάρος τους αυτή η κατάσταση. Σίγουρα. Δεν είναι παιχνιδάκι. Χάσαμε τη χρονιά που τη χάσαμε. Μην χάνουμε και αυτές τις μέρες. Δύο μήνες έμειναν. Αντιλαμβάνεστε, εντάξει, όλοι. Όταν είσαι μαθητής, το σκέφτεσαι διαφορετικά, ναι. Ούτε δύο μήνες. Ούτε δύο μήνες. Γι' αυτό εγώ θέλω να τονίσω το εξής. Ότι η σημασία των rapid test που γίνονται στα σχολεία είναι εξόχως σημαντική. Μάλιστα. Είναι αυτή η οποία μας σώζει από πολλούς κινδύνους, γιατί όπως ξέρουμε και αυτή είναι η διαπίστωση που κάνουμε στα σχολεία, ότι το 99% των παιδιών που νοσούν ως κρούσματα είναι είτε ασυμπτωματικοί είτε το περνούν σχετικά πάρα πολύ ανώδυνα. Και αν δεν έκαναμε αυτά τα rapid test, πολλοί μαθητές που είναι κρούσματα, φαίνονται να είναι κρούσματα στο τέλος, δεν θα είχαν πάρει είδηση ότι είναι κρούσματα. Και αυτό μας βοηθά. Γι' αυτό πρέπει να γίνει και όπως να εφαρμοστεί και στα γυμνάσια. Και έχω να πω ότι η πληροφόρηση που πήρα από τους συναδέλφους διευθυντές, ότι ήταν πάρα πάρα πολύ καλή εικόνα σήμερα με την επιστροφή των παιδιών στα γυμνάσια. Ότι όλοι εννοείται πήραν το τεστ τους πριν μπουν στις τάξεις. Βεβαίως. Και είναι πολύ καλά. Η συντριπτική πλειοψηφία πήρε μαζί του το αρνητικό τεστ. Μάλιστα. Το οποίο πρέπει να συνεχίσει. Και φαντάζομαι με τις μονάδες πλέον στα γυμνάσια. Κύριε Ιωσηφίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Καλά.